κύριε Αλεξιάδη, είπαμε να εξυγχρονιστούμε, αλλά αυτή δεν είναι και η εικόνα χώρας που προσπαθεί να εξυγχρονιστεί. Έχει απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός και νομίζω εδώ από το ίδιο στούντιο την Κυριακή. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα, είναι η πρώτη εφαρμογή ενός μέτρου. Δεν έπρεπε να αφήσουν κάποιοι συμπολίτες την τελευταία μέρα. Και βεβαίως πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί τουλάχιστον να σας αυξήσουν το προσωπικό, κύριε Υπουργέ, να μπορούσε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, γιατί αυτή δεν βλέπω άλλη λύση. Όπως είπε και ο ίδιος ο δικός σας εκπρόσωπος, ο Γιώργος, αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, αλλά βεβαίως πρέπει να γίνουν κινήσεις βελτίωσης και να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα αυτό. Έτσι, γιατί υπάρχει αγανάκτηση τώρα, όπως και το κάνουμε. Αυτή η ιστορία, κυρία Ζαχαράκη, είναι το συζητάμε. Καλά, πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά και όλους τους τελευταίους μήνες ακούγαμε για το σχεδιασμό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει και τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Καλά, σε αυτό ούτως ή άλλως να μας κάνει και εντύπωση, γιατί ακούμε για σχεδιασμούς της κυβέρνησης που τελικά φτάνουμε στην τελευταία στιγμή ασθημένοντας, τα στριμώχνουμε όλα στο τέλος και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ουρές των τελευταίων ημερών είναι η μεγαλύτερη περιφρόνηση που μπορείς να δείξεις στον Έλληνα πολίτη. Δεν γίνεται να πηγαίνει. Αυτές οι ηλικίες είναι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι που πρέπει προφανώς να έχουν πάρει άδεια για να πάνε να στηθούν εκεί, φοιτητές. Ποιοι χρησιμοποιούν την κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Εγώ, χαρακτηριστικό παράδειγμα του πατέρα μου, ο οποίος προσπάθησε χτες στο μετρό Μπελοκήπων να βγάλει την κάρτα, τα παράτησε και μου λέει κάποια άλλη μέρα. Δεν και είχε μέσον άνθρωπο, σκέψου. Αυτό το μέσο δεν λειτουργεί. Αυτό το μέσο δεν λειτουργεί. Γιατί εγώ δεν θα επιχειρήσω καν να τη βγάλω άμεσα την κάρτα, αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Επιμένω ότι αυτό είναι περιφρόνηση στον Έλληνα πολίτη και ανικανότητα. Αλλά την ανικανότητα, αν θέλετε, την έχουμε ξαναδεί και σε πάρα πολλοί τομείς πολιτικής. Αυτή την περιφρόνηση όμως δεν πρέπει να τη δεχτούμε. Λοιπόν, μια πάμε και είμαστε πάντως στην καθημερινότητα, να μείνουμε εδώ, θα γυρίσουμε και στα ευρύτερα πολιτικά, αλλά να δούμε, κύριε Υπουργέ, και το θέμα της εγκληματικότητας, που ούτε λίγο ούτε πολύ χθες ο αρμόδιος υπουργός μας είπε ότι περνάμε την καλύτερη περίοδο από ποτέ. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση τώρα, ή ήταν μια υπερβολή έτσι λεκτική, ας πούμε, του Υπουργού? Κοιτάξτε, για να τονίσει το μέτρο. Λέω, να το δικαιολογήσω προσπαθώ. Για να απαντήσω έμεσα και στα περί ασέβεια στον πολίτη, νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και τα συγχαρητήρια που έδωσε στην ελληνική αστυνομία για τις πάρα πολλές επιτυχίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Να τελειώσω τη φράση μου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα αυτά της εγκληματικότητας, βεβαίως και υπάρχει εγκληματικότητα. Και να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και στα κοινωνικά ζητήματα, και στα οικονομικά και στα πολιτικά. Χειρότερη δηλαδή. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Εμείς τα κληρονομήσαμε. Εμείς τα κρυθούμε για το τι κάναμε από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά. Διότι όμως, είναι τρία χρόνια. Μία φράση. Λέω ότι κρίνεστε, διότι τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια. Επομένως, μέσα στα τρία χρόνια μια κυβέρνηση κάτι επιδεικνύει. Λέω, δεν μπορεί λοιπόν, να είστε κρινόμαστε από το τι κάναμε αυτό το χρονικό διάστημα. Διότι η κυρία Ζαχαράκη θα θυμάται βεβαίως ότι οι Νέες Δημοκρατίες και Πασόκ δεν υπήρχαν ουρές, δεν υπήρχε ταλαιπωρία, όλα λειτουργούσαν άψογα σε αυτή τη χώρα, δεν είχαν προβλήματα συνταξιούχοι, όλα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Στο θέμα της εγκληματικότητας όμως, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός δείχνουν με σαφήνεια μείωση της εγκληματικότητας και εγώ θέλω να συγχαρώ και την υπηρεσιακή ηγεσία και τους αστυνομικούς και την πολιτική ηγεσία για την πολύ καλή δουλειά που γίνουν. Μάλιστα. Και για τις μεγάλες επιτυχίες το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βάλουν τα θέματα της ακροδεξιάς ατζέντα στην πολιτική για να δημιουργήσουν άλλα θέματα, να τους θυμίσω ότι αυτό τελικά πολιτικά κοστίζει με άλλο τρόπο. Μάλιστα. Θα γίνει όμως συζήτηση στη Βουλή και εκεί θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει και στα ζητήματα της ανομίας και κυρίως στα ζητήματα των αποκαλύψεων για σημαντικό στέλεχός της που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και για το τι θα συμβαίνει. Και αυτό δεν λέω ποτέ ονόματα τηλεοπτικά γιατί δεν θέλω να. Είναι γνωστή υπόθεση. Λέω λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία τι θέση παίρνει για την εμπλοκή κορυφαίου στελέχη τη με τέτοια ζητήματα που ξεκινούν από θέματα του ποινικού δικαίου, λαθρεμπορίου κτλ. Κύριε Αλεξιάδη, για πείτε μου σας παρακαλώ, στον πολίτη αυτή τη στιγμή των Εξαρχείων, ο οποίος προχθές το βράδυ είδε 8 οχήματα να καίγονται, 2 βανάκια από ένα pet shop, ένα κατάστημα δηλαδή κατοικιδίων και άλλο ένα βανάκι από ένα κρεοπωλείο. Μέσα σε ένα μήνα μέτρησα προχθές το αστυνομικό δελτίο, γιατί ο κύριος Τζανακόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται περί μεμονωμένων περιστατικών, αλλά έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Μέτρησα την εισβολή Ρουβίκων ΑΣΕ, Ισπανική Πρεσβεία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα στη ΔΟΗ Χολαργού, φθορές στην ειδική υπηρεσία της συλλογής φόρων στο τέτοιο στο Μοσχάτο. Συγχρόνως είχαμε καταστροφές κάθε βράδυ στα Εξάρχεια. Χτες το βράδυ, εν κινήσει αυτοκίνητο, δέχτηκε μολότοφ.
Πού βρισκόμαστε, μήπως είναι η Καμπούλ. Αν θέλετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μπορείτε να απαντήσετε. Έλα. Αν λοιπόν κάποιο κρίνει και εσείς ως πρώην μέλος κυβέρνησης, αλλά μέλος, αν θέλετε, όλης αυτής της κατάστασης, η οποία κυβερνά τα τελευταία τρία χρόνια, το επισημαίνω ξανά, ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε ζούμε σε άλλη χώρα πραγματικά. Και όταν ο ίδιος υπουργός λέει ότι ζούμε σε μια ήρεμη κατάσταση, του απαντούν όλοι αυτοί οι Έλληνες πολίτες, θα το απαντήσει αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία δέχτηκε αυτή την επίθεση που τη σιδέρωσαν με το σίδερο, ότι ήταν αυτοί οι ληστές. Και τρεις εξ αυτών έχουν, έχουν απελευθερωθεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Κυρία Όλα αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε και να τα θυμάμαι. Σας κατηγορούν όμως από την άλλη και εσάς για πολιτική σπέκουλα. Δηλαδή, από τη μία σας λένε ότι ζητάτε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό για την ολιγορία στα θέματα ασφάλειας και από την άλλη δίνετε συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Μπορούν να ισχύουν και τα δύο μαζί. Βεβαίως. Γιατί η ελληνική αστυνομία, όταν αφήνεται να κάνει τη δουλειά της, την κάνει εξαιρετικά, υποδειγματικά, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Γίνεται αλακάρτ, λέτε. Όταν όμως υπάρχει μία, εγώ θα έλεγα, αμφιθυμία στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, την ανομία των εξαρχείων, τα άβατα τα οποία υπάρχουν σε διαφορετικά έτσι, μέρη της Ελλάδος, τότε πράγματι εκεί πέρα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Είχατε εδώ πέρα τον εκπρόσωπο πριν. Ξέρετε τι δήλωσαν πριν λίγες μέρες οι αστυνομικοί? Ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ότι μπορεί να υπάρχει η επιχειρησιακή ικανότητα, αυτή η δυνότητα η οποία έφερε τα αποτελέσματα και στην Κρήτη. Έφερε τα αποτελέσματα με την πολύ πολύ σημαντική σύλληψη του 29χρονου. Αλλά όταν δεν δίνονται εντολές στο να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το φαινόμενο της βίας και της ανομίας και της εγκληματικότητας στα χέρια και οπουδήποτε άλλο. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση θέλει να συντηρεί ένα τέτοιο κλίμα? Ρωτήστε την κυβέρνηση που κατήργησε την ομάδα Δέλτα. Δεν την κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αμέσως μόλις ήρθαν στην κυβέρνηση κατήργησαν αυτό το όργανο το οποίο ήταν πολύ αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν τις εντολές αυτή τη στιγμή να επιχειρήσουν μέσα στα εξάρχεια, αυτοί οι οποίοι μπορούν να προφυλάξουν την περιοχή? Και να δώσετε και μια συνολική απάντηση, κύριε Αλεξιάδη, γιατί χθες εδώ ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Κατσίκης, είπε πως η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται με βία. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Να πω και γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο που είπε η κυρία Ζαχαράκη. Πρώτα απ' όλα, κυρία Ζαχαράκη, η εφορία χολαργού μάλλον πέφτει αρκετά μακριά από τα εξάρχεια για να τα βάζουμε όλα μαζί σε. Άρα τα άβατα έχουν μεταβαλλόμενα σύνορα. Εγώ από ευγένεια δεν διακόπτω καθόλου ούτε παρεβαίνω όταν μιλάτε. Διάλογο, όχι, διάλογος δεν είναι. Πρέπει να αφήσουμε τον άλλο να πει την άποψή του. Ελάτε, κύριε Λεξέ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εφορία χολαργού, είναι μάλλον αρκετά μακριά από τα εξάρχεια για να τη βάλουμε στην ίδια ομάδα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα των εξαρχείων, βεβαίως και είχαμε προβλήματα. Να θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια εκεί είχαμε από θάνατο πολίτη έως ακραία φαινόμενα βίας. Βεβαίως το έχουμε και τώρα. Εμείς δεν λέμε ότι τελείωσε το πρόβλημα. Αλλά αν πάρουμε τα στατιστικά δεδομένα που έχει δώσει ο κύριος Τόσκα στη Βουλή, επανειλημμένος, προκύπτει ότι και τα θέματα των αυτοκινήτων και τα θέματα των άλλων βίων επεισοδίων έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει στα εξάρχεια δύο φορές επιχειρήσεις για θέματα ναρκωτικών που δεν είχα γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Με επιτυχία. Και μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ελληνική αστυνομία, και το ξαναλέω συγχαρητήρια στον απλό αστυνομικό, στην υπηρεσιακή ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία, γιατί αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά, έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Δεν είναι τώρα η στιγμή να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Ας μιλήσουν όμως για την εμπλοκή του συγκεκριμένου στελέχους, γιατί γι' αυτό δεν βλέπω να λέει τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα της βίας όμως. Ο ίδιος ο κύριος Αυγενάκης έστειλε εξώδικο, οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν και θα τα αναλάβει η δικαιοσύνη. Καλύπτει τον κύριο Αυγενάκη ή όχι? Ο ίδιος ο κύριος Αυγενάκης έστειλε εξώδικο και θα το αναλάβει το θέμα η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να κρίνουμε τα θέματα της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία τι θέση παίρνει για την εμπλοκή κορυφαίου πολιτικού στελέχους? Η Νέα Δημοκρατία τι να κάνει, κύριε Αλεξιάδη? Παίρνει θέση ή όχι? Τι θέση να πάρει? Μα τι να πάρει, επί εικασιών, κύριε Αλεξιάδη? Άρα τον καλύπτει. Δεν θα με κάνει εικασιών, κύριε Αλεξιάδη. Όταν υπάρχει μια καταγγελία δημόσια και το κόμμα στο οποίο. Δεν υπάρχει καταγγελία δημόσια. Δεν υπάρχει καταγγελία, δεν υπάρχει αποκάλυψη. Να πούμε μια κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, κυρία Ζαχαράκη. Πριν πούμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα θέμα, μια κουβέντα για το θέμα αυτό εδώ. Παρακαλώ. Η βία δεν αντιμετωπίζεται με βία. Η βία αντιμετωπίζεται με οργανωμένο κράτος, με σχέδιο και με ένα σχεδιασμό που έχει αποτέλεσμα και είναι αυτό που κάνουμε από τον Ιανουάριο του 2015. Και να συγκρίνουμε το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ σα εταίρο το λέω αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Εμείς λέμε το τι λέει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ο κάθε πολιτικός έχει τη δική του άποψη. Αλλά να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι είχαμε χθες Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Μία εικόνα που θα έλεγα ότι είναι αρκετά δυσάρεστη για την κυβέρνηση, κύριε Αλεξιάδη. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, αυτή ήταν η χθεσινή εικόνα, η οποία μοιάζει να εμπεδώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και όχι μόνο του ΠΑΜΑΚ. Γιατί ξέρω ότι δεν το αγαπάτε και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στις άλλες δημοσκοπήσεις η εικόνα είναι παρόμοια.
Τι γίνεται λοιπόν την κυβέρνηση. Εγώ επειδή είμαι Μακεδόνας, αγαπάω πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και λυπάμαι πάρα πολύ. Και τις μετρήσεις του. Τις μετρήσεις. Βεβαίως και εμείς σεβόμαστε και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και επειδή εμφανίζεται ότι έχει γίνει από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έχω σπουδάσει και εγώ στατιστική στην ΑΣΟΕ και μου κάνει εντύπωση πως αυτό το ίδρυμα δεν έχει απαντήσει ακόμα. Εγώ το έχω βάλει δημόσια πάρα πολλές φορές το ερώτημα και μακάρι να έρθει εδώ εκπρόσωπός του και να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ έρχομαι όποτε το προκαλέσει αυτή τη συζήτηση να μας εξηγήσει πώς έπεσε τόσο έξω στις τελευταίες εκλογές, όπου προέβλεψε λάθος κόμμα ότι θα είναι πρώτο, προέβλεψε ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία πρώτο, το ίδιο πανεπιστήμιο, και έκανε παρακαλώ πολύ 8% λάθος στο τελικό αποτέλεσμα. Τώρα δεν απαντάτε. Θα εξηγηθεί. Δεν απαντάτε θα εξηγηθεί, τώρα, Γεωργιάδη. Απαντάτε για την κύριε εικόνα αυτή που βεβαίως. Αλλά όταν αυτή την εικόνα τη δίνει. Δεν θέλει να σα απαντήσω μια λέξη δική σα. Περσινά ξυνά στα φίλια, θα σου πει άλλο. Όταν αυτή την εικόνα. Τώρα μιλάμε για τη σημερινή εικόνα και εσεί λέτε ναι, αλλά πρόπερση είχε γίνει εκείνο. Μάλλον δεν θέλετε να το πω. Λέω, θέλω, εγώ, δεν με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και πρέπει να απαντήσει για λόγου επιστημονική επάρκεια. Έκανε ένα τρομερό λάθος στις προηγούμενες εκλογές. Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα. Έχει εξηγήσει. Να έρθει λοιπόν και να μας πει γιατί έκανε τόσο μεγάλο λάθος. Για την τωρινή εικόνα θα μας δώσετε μια απάντηση. Βεβαίως, σας ανησυχεί το εικόνα... ότι παρότι είναι μια καλή συγκυρία για την κυβέρνηση, γιατί και καλά λόγια ακούμε από το εξωτερικό και ο Πρωθυπουργός πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι παγιώνει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Την παίρνουμε υπόψη και αυτή την εικόνα και τις άλλες μετρήσεις από τις άλλες δημοσκοπήσεις, γιατί άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή η διαφορά μειώνεται. Την παίρνουμε υπόψη την εικόνα, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και θα κριθεί στο τέλος της διαδικασίας.